ο Σύλλογος των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο έστειλε μια επιστολή στους βουλευτές του Παρνομού αναφορικά με το υποσυζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για τις αλλαγές που έρχονται. Υπάρχουν σημεία τα οποία σας προβληματίζουν, κύριε Μανουσάκη, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Είναι ένα από τα νομοσχέδια του Υπουργείου Υγείας που από ό,τι φαίνεται θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα. Αυτό ουσιαστικά αφορά κάποιες συγκεκριμένες παρατάσεις και αλλαγές στα ζητήματα αντιμετώπισης της πανδημίας. Συν επίσης το θέμα με το νοσοκομείο Σπάρτης που γίνεται μια δωρεά από το Ίδρυμα Νιάρχος και μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το νέο νοσοκομείο, όπως έγινε και στην Κομωτινή και στο Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης. Αλλά εμάς το ενδιαφέρον μας είναι κυρίως σε δύο ζητήματα, που είναι η παράταση των αναστολών εργασίας των συναδέλφων που δεν έχουν εμβολιαστεί και το δεύτερον, ζητάμε να δοθεί δυνατότητα τα νοσοκομεία να μπορούν να ξανακάνουν προκηρύξεις για να πάρουν καθαρίστριες και φύλακες και τραπεζοκόμες, και γιατί τώρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ξαναγίνουν προκηρύξεις και να μην επανέλθουν οι εργολαβίες που είχαμε δει στο παρελθόν, οι οποίες κοστίζουν πιο ακριβά για το δημόσιο και επαναφέρουν και κάποιες σχέσεις. Δηλαδή από τη μία παράταση των συμβάσεων. Αυτό έχει να κάνει με την παράταση των συμβάσεων, αυτό θέλετε να πείτε? Ναι, ουσιαστικά το Υπουργείο τι κάνει, παρατείνει για 3 μήνες τις συμβάσεις των καθαριστριών και των άλλων κατηγοριών, αλλά μέσα σε αυτό το τρίμηνο θα πρέπει τα νοσοκομεία να προχωρήσουν σε διαγωνισμούς για να βάλουν εργολάβους. Ουσιαστικά αυτό έχει πει ο Υπουργός, εφόσον λέει κοστίζουν οι εργολάβοι φτηνότερα από ό,τι... Και εσείς τους βάζετε μέχρι 36 νομίζω. Αυτό είναι δεδομένο, αποδεικνύεται και από τις οικονομοτεχνικές μελέτες που γίνονται σε διάφορα νοσοκομεία για το θέμα, και στο δικό μας το νοσοκομείο τα στοιχεία δείχνουν ότι στον εργολάβο κοστίζει ο εργαζόμενος το λιγότερο 1.700 ευρώ για το δημόσιο, ενώ αν προσλάβει ένα εργαζόμενο κοστίζει 1.300, όπως είναι τώρα που είναι με ατομικές συμβάσεις, οπότε η διαφορά είναι μεγάλη, είναι 400 ευρώ στον εργαζόμενο, και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, και αυτό λέμε τους βουλευτές αυτό να υποστηρίξουν, να μπορεί το νοσοκομείο να ξαναπροκηρύξει τέτοιες συμβάσεις έτσι ώστε να μην έρθουν οι εργολάβοι, που και πιο ακριβή για το δημόσιο είναι, αλλά και οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ άσχημες για τους εργαζόμενους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους εναμβολίες τους υγειονομικούς, νομίζω ότι ο Υπουργός Υγείας έχει ξεκαθαρίσει ότι η αναστολή αυτή θα ισχύει μέχρι 31/12 του 2022, αν θυμάμαι καλά ή όχι. Ναι, η τροπολογία ή μάλλον η ρύθμιση που θα ψηφιστεί, είναι προς ψήφιση αύριο από τη Βουλή, αναφέρει αυτό, ότι θα παραταθεί η αναστολή μέχρι 31/12. Βέβαια στην κυβέρνηση υπάρχει μια πολυγλωσία. Η κυρία Γκάγκα, η αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας, για το ίδιο θέμα έχει δηλώσει ότι εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλάξουν, θα επανεξεταστεί αυτή η απόφαση. Βεβαίως, εμείς αυτό που βλέπουμε, κυρία Δουβιαράκη, είναι ότι το να γυρίσουν πίσω οι αναβολίες στις συνάδελφοι δεν είναι κίνδυνος για τους ασθενείς, κάθε άλλο. Κίνδυνος για τους ασθενείς είναι η απόφαση που έχει πάρει η κυβέρνηση να επαναφέρει τους νοσούντες νοσηλευτές και γιατρούς μετά την 5η τη μέρα της νόσησης χωρίς αρνητικό τεστ. Ναι, αυτό, σωστά. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Έχει υποθεί κατά κόρον αυτό, ότι αυτός πραγματικά είναι ο πολύ μεγάλος κίνδυνος, αλλά εξαιτίας των ελλείψεων γι' αυτό το λόγο το κάνει. Σε όλη την Ελλάδα έχουν υπάρξει φαινόμενα να υπάρχει διασπορά σε ασθενείς. Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και εμείς αντίστοιχο θέμα στο δικό μας νοσοκομείο, που υπάρχει διασπορά σε μια κλινική και υπήρξε μετάδοση σε ασθενείς και μεταφέρθηκαν στην κλινική κορονοϊού. Καταλαβαίνουμε ότι με τα θέματα υγείας και ασφάλειας των
ασθενών, δεν μπορεί κάποιος να παίζει και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν και όπως τον βολεύει, όπως το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για το θέμα των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί. Το είχαμε πει εδώ και μήνες και ισχύει τώρα στο έπακρο αυτό ότι επικίνδυνος για τους ασθενείς δεν είναι ο εμβολιαστός υγειονομικός. Είναι ο υγειονομικός που δεν τηρεί τα μέτρα. Και θα έπρεπε και επίσης κίνδυνος για τους ασθενείς είναι αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση που επιστρέφει χωρίς αρνητικό τεστ τους εργαζόμενους στη δουλειά. Στις 5 μέρες. Τα έχετε πει αυτά. Κύριε Μανουσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας από τον 984. Yeah.